Συγκλονίζει επίσης και ανακοίνωση της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομική, που μεταξύ άλλων από τις 7 Φεβρουαρίου προειδοποιούσε και εγκαλούσε τους αρμοδίους για όσα οφείλουν να κάνουν και δεν κάνουν για την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών στους σιδηρόδρομους. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα η έκφραση. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Να πω καταρχάς ότι γενικά οι εργαζόμενοι, όχι μόνο από τη μεριά της ιδιωτικοποίησης και πιο πριν τη ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, πάντα βάζανε αυτό το ζήτημα. Γιατί είχαν και παλιά ατυχήματα, είτε μεμονωμένα είτε μικρότερα κτλ. Εμείς αυτό που βάζαμε και λέγαμε, και κατέληξε και δυστυχώς όπως είπατε βγήκε αληθινό, είπαμε ότι με τον τρόπο που λειτουργεί έτσι όπως είναι ο σιδηρόδρομος, σαν μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, δηλαδή που τεράστιες ευθύνες έχουν και όλες οι κυβερνήσεις, γιατί το ένα άτομο, το ανθρώπινο λάθος, είναι πάντα. Που δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν παίρνω θέση αυτό. Εμείς θέλουμε να βάλουμε αυτή τη πλευρά. Ότι δηλαδή με αριθμητική ακρίβεια θα γινόταν και γίνονται αναρθεκτά χρονικά διαστήματα, είτε μικρά είτε μεγαλύτερα τέτοια ατυχήματα, είτε μέσα σε εγκαταστάσεις, χώρους δουλειάς, είτε σε αυτό το πραγματικά δυστύχημα που έγινε.